Καλησπερίζουμε τον Αντιπρόεδρο του ΙΔΕΑΔ, του Ινστιτούτου Διεθνούς και Ελληνικού Αθλητικού Δικαίου και Νομικού Συμβούλου της ΚΕΠ, τον κύριο Γιώργο Παναγόπουλο. Καλησπέρα, κύριε Παναγόπουλο. Καλησπέρα, κύριε Γιώργο, καλησπέρα. Απόκοσμο το τοπίο και κοσμοϊστορικές εξελίξεις. Ναι, τώρα κοιτάξτε, εγώ διαβάζω και θα τα πω κιόλας γιατί, για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία. Τα άρθρα του πειθαρχικού κώδικα της ΕΠΟ, το 4, το 5, το 11, το 12, το 13 και το 14, τα οποία αν τα δέσει κανείς, μιλάει για την αντικειμενική ευθύνη των ομάδων σε περιπτώσεις που, για παράδειγμα, διαπιστεύεις κάποιον που στο τέλος αποδεικνύεται μέλος εγκληματικής οργάνωσης, εν πάση περιπτώσει κατηγορείται, όχι αποδεικνύεται, κατηγορείται. Και βλέπω και πάρα πολύ αυστηρές ποινές σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν μάλιστα η ΠΑΕ συνδέεται με τέτοια πρόσωπα ή συνεργάζεται ή χρηματοδοτεί ή μισθώνει. Βλέπω ποινές οι οποίες είναι εντυπωσιακά αυστηρές. Θέλω να ρωτήσω καταρχήν γιατί... Για να ξέρω, να μην λέει τα λέμε από το μυαλό μου. Μέσα ξεκινάνε από επιπλήξεις και φτάνουν σε αποκλεισμούς και βαρύματες. Ναι. Από επιπλήξεις μέχρι και αποκλεισμός, μέχρι και αφαίρεση τίτλων υπάρχει σε αυτές τις περιπτώσεις. Αφαίρεση τροπέων υπάρχει στις... εδώ βλέπω στον πειθαρχικό κώδικα της ΕΠΟ. Αυτός ο πειθαρχικός κώδικας της ΕΠΟ. Ναι. Πριν μπούμε σε αυτά τα κομμάτια, να κάνω δύο παρατηρήσεις. Η μία παρατήρηση έχει να κάνει με το τραγικό για μένα για τον Ολυμπιακό, γιατί όλη αυτή τη μέρα πανηγυρίζουμε, κανένας δεν... Και εγώ που δεν είμαι Ολυμπιακός και οποίος χαρήκαμε ιδιαίτερα χτες με τα παιδιά του Ολυμπιακού που πήρανε το Youth League. Ασφαλώς. Και είμαστε δηλαδή και πολύ περήφανοι. Είμαστε πολύ περήφανοι. Όλοι οι Έλληνες, δεν πιστεύω, ανεξαρτήτως τοποθετήσεως, άσχετα με τη Φενέρμπαξε που ήταν ένα παιχνίδι, εντάξει, το πας αλλιώς εκεί και άλλοι δεν είναι ισόν και καλά θα υποστηρίξουν τον Ολυμπιακό. Εν πάση περιπτώσει έκανε μια επιτυχία και εκεί και βρέθηκε στα ημιτελικά και έχει βάσιμες ελπίδες όπως είχε και ο ΠΑΟΚ. Λέγαμε δύο ομάδες από τις ελληνικές μπορούν να φτάσουν και τελικό. Μια καλή πορεία με διακρίσεις κλπ. Έρχεται λοιπόν αυτό το γεγονός να μαυρώσει την ιστορία του Ολυμπιακού όπως την εποχή Κοσκοτά και σε άλλες περιόδους που η ομάδα αυτή, ο θρύλος ας πούμε, των ελληνικών γηπέδων με τους τίτλους κλπ. Τη στιγμή που πηγαίνει και σε όλα τα αθλήματα αυτή την εποχή καλά, γιατί είναι πραγματικά σε τελικούς στο χάντμπολ, στο πόλο κλπ. Και είναι αξιέπαινοι για αυτό που κάνουν, στο βόλεϊ, στο μπάσκετ, σε χιλιάδες. Να έχουν αυτή τη μάζα από πίσω, η οποία αυτή μάζα βαρύνεται με εγκλήματα δεκαετιών, έτσι, έχουν γίνει 1000 πράγματα, τα οποία το ελληνικό κράτος τα κατάπινε. Όλοι καταγγέλνανε, βλέπαν τι γίνεται και οι ειδικοί του Ολυμπιακού, είτε με ανοχή είτε με συνεργασία, όλοι μιλάγαμε, λέγαμε κάτι γίνεται εδώ, κάτι εκεί, ο Τζίλος είναι εκείνος, ο άλλος είναι από εδώ, οι διαιτητές, η βία η οποία είχε παρενέργειες και στα αγωνιστικά. Και ξεφεύγουμε από τα παιχνίδια που λέγαμε ότι ο Ολυμπιακός πέρασε την διοντολογία, απαλλάχτηκε τότε για τα σκάνδαλα, απαλλάχτηκε στο Κοριόπολης, γενικώς όλες οι ομάδες φαίνεται πλάκησαν και τα φυσικά πρόσωπα, οι παράγκες και ποιοι ευνοήθηκαν. Ας ξεχάσουμε το κομμάτι των στημένων χειραγωγημένων. Εδώ μιλάμε για κάτι πολύ χειρότερο. Το θεωρώ το κομμάτι της βίας, τη Λερναία Ύδρα, η οποία καταπίνει τα πάντα. Και πίσω, όπως έχω πει και στη μηνυτήρια αναφορά μου στην εισαγγελέα του Αγίου Πάγου, τα σικέ παιχνίδια, οι απλήρωτοι ποδοσφαιριστές και η βία συνδέονται. Ναι. Και αυτές τις μέρες ζω και ένα περιστατικό, ας πούμε, πελάτη μου, ας πούμε, που δέχεται, όχι βέβαια από πλευράς Ολυμπιακού, λέμε συνδεόμενο με τα χρήματα, με το έτσι, με το αλλιώς. Άλλη ομάδα. Ναι, δεν έχει σημασία. Τι δέχεται, απειλές. Ναι, απειλές. Τι απειλές. Πελάτες μου, όπως έχω δεχτεί και εγώ. Τι είναι, ποδοσφαιριστής. Πρώην. Και τι απειλές δέχεται, κύριε Παναγόπουλε. Μαζευτήκανε λίγο μετά τις καταγγελίες και δεν έχω να πω και εγώ να προχωρήσω κάτι το οποίο... Πάμε λοιπόν στα πειθαρχικά. Εδώ η βία αυτή λοιπόν που είναι απροκάλυπτη και ξεκινάει από τις ίδιες τις ΠΑΕ με τους μισθοφορικούς στρατούς όπως παρατήρησε και η κυρία Μπενέα, διότι όπως διαβάσατε και στα έγγραφα και στα διαβαστικά και σε όλα, αυτό το πράγμα καταδεικνύουν. Δείχνουν δηλαδή ότι υπάρχει μια σύνδεση. Και εδώ έρχεται η αντικειμενική ευθύνη του Ολυμπιακού που τον συνδέει με τα πρόσωπα αυτά τα οποία λειτουργούσαν ή αμείβονταν, δηλαδή ορισμένοι. Ας πούμε ότι κάποια πρόσωπα είναι στελέχη διοικητικά. Κάποιοι άλλοι όμως παίρνανε θέσεις για να κάνουν αυτές τις δουλειές. Δηλαδή έμεσα αμείβονταν να πουλάνε εισιτήρια, να δουλεύουν στην μπουτίκ, να δουλεύουν στο Δήμο. Δηλαδή να έχουν παρεμφερείς δραστηριότητες ή εξυπηρετήσεις από την ομάδα γιατί κάνανε κάποιες δουλειές για την ομάδα. Δηλαδή αυτοί προσφέραν υπηρεσίες εισαγωγικά, έτσι, προσφέροντας με τη δράση τους, με την παρασκηνιακή δράση τους και με την άσκηση βίας,
σε χίλιους δύο ανθρώπους από διαιτητές μέχρι με δημοσιογράφους και ό,τι άλλο έχει ακουστεί τόσα χρόνια, να φούρνους να τεινάζουμε στον αέρα, να γίνονται γεγονότα τα οποία πολλά δεν τα ξέρουμε, και βία και μεταξύ φυλάθρων, ληστείες και όπως είπαμε και άλλα αδικήματα, να φτάνει στο σημείο να ασκείς αυτή την κοινωνική βία στο όνομα ενός συλλόγου, ο οποίος σύλλογος αυτός επωφελείται και με την πολλαπλή δράση του φτάνει να παίρνει τίτλους, τους οποίους εξαργυρώνει διοικητικά, οικονομικά, και φτάνει σε σημείο να κάνει και διεθνείς διακρίσεις. Γι' αυτό λέω αμαυρώνονται οι διεθνείς διακρίσεις. Όταν εσύ κάνεις τέτοιες επιτυχίες και από πίσω το υπόβαθρο στηρίζεται σε άλλα πλαίσια τα οποία, καλά, δεν είναι μόνο αγωνιστικά. Αυτό μέλει να αποδειχτεί, έτσι, για την εσωτερική δικαιοσύνη. Εγώ μιλώ αν τελικώς αποδοθούν κατηγορίες, επειδή το πειθαρχικό έχει μέσα μία πιθανολόγηση. Δεν είναι αποδεικτική διαδικασία όπως το ποινικό μέρος. Το πειθαρχικό μπορεί να τιμωρηθεί, δηλαδή για παράδειγμα η Γιουβέντους, ο Μότσι, ο Γενικός Διευθυντής Γιουβέντους. Ενώ στο ποινικό αθωώθηκε μετά από 5 χρόνια, στο πειθαρχικό τιμωρήθηκε. Διαβίωμα. Εγκληματίες, ρομπέτης, ακούμε ονόματα, ακούμε στοιχεία, λέμε για ονόματα δημοσιογράφων, για παιδιών δημοσιογράφων, γνωστών γόνων άλλων οικογενειών. Άτομα τα οποία φέρουν ευθύνη τεράστια, ειδικά για τους μουσικούς συμφωνείς τους, ας πούμε, να απλοφορούν, να κάνουν όλα αυτά. Και από εκεί πέρα υπάρχουν χρηματοδότες, υπάρχουν ηθικοί αυτολογοί, υπάρχουν συνεργάτες. Τώρα λέτε ο αντιπρόεδρος, εγώ έκλεισα να ανοίξει την πόρτα στον και να πει κάποιος αντιπρόεδρος, γιατί ο Ολυμπιακός έχει 3-4 αντιπρόεδρους και γνωστά ονόματα. Yeah. Δεν προκύπτει από το πόρι τουλάχιστον. Όχι, αναφέρονται. Τα ονόματα τα έχουμε στη διάθεσή μας, απλώς για λόγους διοντολογίας. Να καταλογίσουμε σε ποιον αντιπρόεδρο, ποιο θα είναι η πόρτα. Αλλά αυτά είναι ασύλληπτα. Δηλαδή μιλάμε τώρα για μια άμεση σύνδεση, η αντικειμενική ευθύνη είναι προφανής. Έτσι, δεν το συζητάμε. Από εκεί και πέρα πάμε σε ένα άλλο κομμάτι, μια δεύτερη πρωτεύουσα. Μην μετακινήστε, γιατί το σήμα σας ήδη είναι κακό και γίνεται χειρότερο. Ναι. Η κυβέρνηση πώς τόσο καιρό, εδώ φτάνουμε, θα πω μια φράση, Τέμπη εναντίον Ρέντι. Δηλαδή εδώ φτάνουμε σε ένα σημείο, υπάρχει ένας απροκάλυπτος πόλεμος, δεν μπορεί να μην το έχει καταλάβει όλος και ο τελευταίος, δεν λέω, όλοι οι δημοσιογράφοι τόσο καιρό και η κοινωνία ολόκληρη βλέπει ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε μια τραγική κατάσταση από πολλές πλευρές και ειδικά μετά από πολλά θέματα, αλλά ειδικά μετά τα Τέμπη που έχει ξεσηκωθεί κατά κραυγή. Υπάρχει το θέμα του Ρέντι, το οποίο δεν τόσο καιρό λέγαμε ότι γίνεται μια έρευνα σιωπήρη, μια μυστικότητα. Καλά, εντάξει, χρειάζεται έρευνα. Σωστά, καλά λέμε. Λέγαμε όλοι ότι μπορεί να γίνει συγκάλυψη, γιατί δεν γίνεται, διότι είχαμε το κακό περιστατικό. Άρα εσείς λέτε ότι αυτό το αναπτύσσει η κυβέρνηση ένα προνομιακό πολιτικό πεδίο για την ίδια. Ασφαλώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Παναγόπουλο που ήταν μαζί μας. Δώσαμε μια διάσταση. Καλό βράδυ.